Κυρίε και κύριοι, φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Απόψε είμαστε τέτα τέτ για την επόμενη μία ώρα εδώ στον Άλφα με τον τροβαδούρο του ελληνικού τραγουδιού, το ζωντανό μύθο, τον κύριο Κώστα Χατζή. Κύριε Χατζή, καλώ ήρθατε. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω. Και όπως είπα, ο τίτλο του τροβαδούρου του ελληνικού τραγουδιού σα ανήκει δικαιωματικά. Δεν ξέρω αν σας το λένε και άλλοι, ή αν το αποδέχεστε πια. Τροβαδούρος, <laughs> βέβαια, σε ανάλυση έχει πολλά έτσι μηνύματα. Αλλά στον χώρο αυτόν μπήκα σαν, με την καλή έννοια, σαν προπαγανδιστής, να αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλω την πολιτεία με σεβασμό όμως. Και το κάνω αυτό 68 χρόνια. Τώρα με το 24 είμαι 69. Και γι' αυτό μπήκα σε αυτόν τον χώρο, όχι ότι τον συμπαθούσα, αλλά επειδή είμαι από μια φίλη που, ε, που ανήκουμε στους περιθωριακούς και το ένιωσα αυτό που, από παιδί, ε, γι' αυτό θέλησα να μπω σε αυτόν τον χώρο. Αυτά τα 69 χρόνια είναι 7 δεκαετίες. Πιστεύετε ότι άλλαξαν πράγματα προς το καλύτερο... Μέσα από τις καταγγελίες σας, μέσα από την εξέλιξη της κοινωνίας και του ανθρώπου υπάρχει βελτίωση ή είμαστε στα ίδια. Όπως και τότε και τώρα, η ίδια ρουτίνα σε όλη τη χώρα. Με, διαφορ... με διαφορετική μορφή. Τα ίδια είναι, αλλά έχουν άλλη μορφή. Έχουν πιο εξέλιξη προς το χειρότερο. Εσείς παραμένετε συνεπείς 70 σχεδόν χρόνια σε αυτό. Δεν υπάρχει νομίζω άλλος καλλιτέχνης στο ελληνικό τραγούδι που να υπηρετεί το κοινωνικό τραγούδι 70 χρόνια. Βλέπετε κάποιους ή κάποιες σήμερα που κάνουν κάτι αντίστοιχο, έτσι πιο σύγχρονους καλλιτέχνες, ας πούμε, ξέρω εγώ, την Νατάσα από φίλιο, να πω για παράδειγμα. Τη βλέπετε να ανήκει και αυτή στο κοινωνικό τραγούδι. Επειδή δεν παρακολουθώ, δηλαδή, έτσι, τον χώρο, ε, εγώ δεν έχω μπορεί ε, έναν καλλιτέχνη, ή αρσενικό, ή θηλυκό, να μην μου αρέσει. Να μην σας αρέσει. Ο, δεν υπάρχει κάποιο, κάποιο αν σε εσά, το λέει ο λόγος, δεν σας αρέσει ο Α ή ο, ο Β, είναι υποκειμενικό, δεν ναι. είναι αντικειμενικό. Ναι. Για μένα λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος καλλιτέχνης που να μην μου αρέσει. Μπορεί να μην συμφωνώ στο, σε αυτό που υπηρετεί, αλλά μου αρέσει όμως. Ίσως σε αυτόν τον χώρο που υπηρετώ εγώ, δεν το έκανα γιατί μου άρεσε αυτό, ο χώρο αυτό, επειδή ανήκω στου περιθωριακού. Σαν τσιγκάνο, ε, πέρασα πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν γεννήθηκα με στη φυλή. Ε, γεννήθηκα χωρί να το παραξηγήσω, είμαι Έλληνε. Και όταν πήγα σχολείο, ένιωσα ότι είμαι ανήκω στου περιθωριακού. Είχατε bullying δηλαδή, σα γιατί ε, αυτό το μπούλινγκ είναι μια καινούρια ναι. έκφραση. Σα συμπεριφερόντουσα... Τότε, λοιπόν, επειδή όταν που ένα σχολείο, από τη Λιβαδιά είμαι, ε, είχε τέσσερα σχολεία. Και όταν πήγα στο, στο, στην πρώτη τάξη, δηλαδή τότε, με, πήγα και μεγάλος, γιατί ήμουν, Έζησα το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν με βρίζανε, δε, ε, ε, τα χτύπαγα και με, και με διώξανε από το σχολείο. Και πήγα στο δεύτερο. Με διώξαν από το δεύτερο. Πήγα στο τρίτο. Με διώξαν από το τρίτο. Πήγα στο τέταρτο. Και ξανά πάλι στο πρώτο που έβγαλα την έκτη. Τότε όταν βγάζαμε την έκτη δίναμε εξετάσει για να πάμε στο γυμνάσιο. Ήταν τρίτη, τετάρτη, πέμπτη, έκτη, εβδόμη, ογδόη. Και θέλω να πω ότι δε, βέβαια δεν θα μπορούσα να. Παιδί μου, πολύ, πάρα πολύ φτωχό να, να σπουδάσω αυτό που θα ήθελα. Τι θα θέλατε. Δεν θα το πω. Γιατί? Μια άλλη ερώτηση. <laughs> γιατί, ε, δεν το, γιατί δεν το λέτε. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι λακώνικα για μια ζωή ε, 60 τόσα χρόνια, ναι, όχι, 70 λέω ότι, χρόνια. Τι θα θέλατε να σπουδάσετε, τι ήταν αυτό που θέλατε. Όχι, δεν θα ήθελα να το συζητήσω, ναι. Και έτσι έδωσα, το γυμνάσιο έδωσα σε μια σχολή. Τότε υπήρχε η Σιβητανίδη, ο Σοήφης, διάφορες τέτοιες σχολές. Και όταν σε κάποια στιγμή σκέφτηκα να, να κάνω αυτό το είδος το τραγούδι γιατί είχα μάθει λίγο, λίγο κιθάρα και μπήκα σε αυτόν τον χώρο που σας είπα που αναφέρομαι στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα ανθρώπινα καθήκοντα, να καταγγέλω την πολιτεία με σεβασμό, δεν μπήκα σε αυτόν τον χώρο για να κάνω το σπουδαίο και δεν έχω καμία μόρφωση όσον αφορά στον μουσικό χώρο. Εκείνο που υπερέτησε ήταν αυτό που σας είπα. Πάντως, κύριε Χατζή, αυτή η ευαισθησία και αυτό το κοχτερό πνεύμα που βλέπουμε μέσα από, τους, από τα τραγούδια σας και από τους στίχους των τραγουδιών σας, πρέπει να σας δόθηκε από κάπου, από την οικογένειά σας, όπου σίγουρα εκεί υπήρχε η μουσική. Και ο πατέρας σας και ο παππούς σας ήταν σπουδαίοι μουσικοί. Άρα ήταν μοιραίο να ασχοληθείτε κι εσείς με τη μουσική δικάστηκα για πολιτική θέση. Κάποιες σπουδέ που είχα κάνει ήταν στο Εθνικό Ίδρυμα. Το Εθνικό Ίδρυμα ήταν κάτω από την εποπτεία της Φρυδερίκης. Και είχα πάρει διπλώματα και τα λοιπά κάτι σπουδέ που είχα κάνει. Mm. Και επειδή λοιπόν δικάστηκα για πολιτική θέση, αυτά μου τα πήρανε και μπήκα σε αυτόν τον χώρο. Και αναφέρθηκα, όπως σας είπα, διάβασα πώς θα μπορούσα ας πούμε, να καταγγείλω mm -hmm. Ε, το σύστημα βρέστε μου ένα σύστημα είτε πολιτικό, είτε οικονομικό είτε θρησκευτικό, ό,τι θέλετε που, δεν, που να μην είναι προδομένο από γέννηση του. σπουδάζουμε νομικά και γινόμαστε γιατροί είμαστε κομμουνιστές και δεν έχουμε διαβάσει Μάρξ, Άγγελ, Έλλην είμαστε δηλαδή, χριστιανοί και δεν έχουμε διαβάσει τη Γραφή το προσπέκτος της ζωής είναι η Αγία Γραφή την έχουμε διαβάσει Πού λέει στη γραφή ότι υπάρχει ο, η κόλαση και ο παράδεισος και πεθαίνομαι και η ψυχή πηγαίνει ή στην κόλαση ή στον παράδεισο. Εγώ ξέρω ότι θα, οπωσδήποτε θα πηγαίνω στην κόλαση γιατί είμαι σκούρο. Στον παράδεισο πηγαίνουν οι ξανθοί, πηγαίνουν οι καλοί. Τα... Δεν είναι Υπ, Εσείς κάποια... έχετε αγάπη, έχετε δικαιοσύνη. Έχετε αυτέ τι ιδιότητε. Ο Θεό δεν έχει αγάπη. Είναι αγάπη. Δεν έχει δικαιοσύνη. Είναι δικαιοσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν ένα, ένας θεός να έχει έναν χώρο που τιμωρεί τους αμαρτωλούς και τα λοιπά και που πηγαίνουν στην κόλαση και... Πού τα λέει αυτά. Μπορεί μέσα σε τέσσερους στίχους να υπάρχει αυτός ο πλούτος. Οι, οι, οι θρησκευτικοί ηγέτες να έχουν μια μήτρα με τόσα πολλά λεφτά, με σταμπρούς και τα λοιπά. Ο Θεός είναι γύφτος ή εγώ. Έχει ανάγκη το κεράκι, έχει εκείνα και τα λοιπά. Πώς... Όλα αυτά όμως τα τραγούδισε όχι με αυτόν τον τρόπο. Ε, με, με άμεσον τρόπο, με έμεσον τρόπο. Και έτσι λοιπόν αναφέρομαι στα τραγούδια μου από το 1844 που, που έγινε η πρώτη πολιτεία. Αν δεν είχαμε την Καποδίστρια δεν θα είχαμε τη χώρα μας. Από τότε μέχρι σήμερα, Πέστε μου μια πολιτεία που δεν πρόδωσε. Δεν λέω ότι... υπήρξαν μερικοί που ήταν πολύ σπουδαίοι αλλά πρέπει να μιλώ που είναι γερό και το βάζει στα σάπια και θα κάνει τα σάπια γερά. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική αν δεν τολοφονεί το Καποδίστρια, Η παιδεία έρχεται από την πολιτεία. Έτσι. Από του αρχαίου χρόνου, από το 500 μέχρι το 332, θα σα πω τι έκανε η πολιτεία. Έφυγαν από τη ζωή σε εξορία, σε πείνα. Δηλητήριο, Σοκράτη, Αριστοφάνης, Αρκιβιάδη, όλοι αυτοί που αν πήγαν στη Σελήνη πήγαν από αυτού. Ήρθε το Βυζάντιο χίλια χρόνια σκοταδισμό. Το 1400 που πήγαιναν να σάνει η χώρα από του Λατίνου και τα λοιπά, ήρθαν οι Τούρκοι. Το 1821 που οι σύμμαχοι κάνανε πίσω γιατί είχαμε φάει τα λεφτά τη επαναστάσεω. Και αν ρωτήσει έναν Έλληνα, για να, πεις, να, να, σου πει τι είναι η δημοκρατία, εγώ ξέρω ένα μέρο από, το, από την ομοθεσία αυτή. Το ξέρει ο γύφτο και να μην το ξέρει ο Έλληνα. Δεν ξέρει ο Έλληνα. Τι είναι η δημοκρατία. Όταν ήταν ο Χριστό, ένα αναγκαίο κακό, η δημοκρατία. Αν δεν υπήρχε. Δηλαδή, ο Χριστό αιώνα του Περικλέου που ήταν, ήταν 40.000 Εθνέ, 200.000 δούλοι, και ο Αριστοτέλη έλεγε στο μεγαλέξτο του ότι ο δούλο είναι ρέτ. Είναι αντικείμενο, είναι καρέκλα, είναι τραπέζι. Πότε υπήρξα. Βρέστε μου ένα σύστημα πολιτικό ή φιλοσοφικό, φιλοσοφικό που δεν είναι προδομένα. Γιατί οι φιλόσοφοι δεν ταιριάζουν μεταξύ του. Γιατί οι αρχαιολόγοι, γιατί με τι κάνουν τι μετρήσει. Με το αργό κάλιο, το ουράνιο κάλιο, τον άνθρακα 14. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά. Γιατί δεν έχουμε το κομμουνιστικό σύστημα, γιατί εγώ ήμουν ο Μαρξιστής. Όταν ιδρυώθηκε το μαρξιστικό σύστημα στη, στο Παρίσι το 1846 με τον Μάρξ και τον Έγκερς, ο Έγκερς είχε μια τεράστια περιοσία, τα ξέρετε πολύ καλά αυτά, και ο Μάρξ δεν ήταν πατυρόπηδος, μπορεί να είχαν γίνει κάποια λάθη. Απέτυχε η πρώτη επανάσταση το 1905, Έγινε το 1909, απέτυχε, υλοποιήθηκε το 1917 με τον Λέγιν. Από το 5 όμως χρειαζόταν κάποιες προσθήκες. Αυτή τη θέλω της εσείς και την καρέκλα, την ήθελα εγώ και την καρέκλα, την ήθελε ο Γάμα και την καρέκλα και έγινε τροτσκισμός, λελινισμός, ταλληνισμός, μαοτσισμός. Με ποιο αποτέλεσμα. Είπατε δύο-τρεις φορές μέχρι στιγμή τη λέξη γύφτος. Αυτή η λέξη πλέον δεν χρησιμοποιείται από τους υπόλοιπου γιατί θεωρείται ότι έχει μια αρνητική χρειά. Εσεί πώ το, πώς το βλέπετε, Όχι πώ το βλέπω, ξέρω πάρα πολύ καλά από πού ξεκίνησε η φίλη μου, πότε ήρθε. Γι' αυτό σας ρωτάω. Το γύφτο και το αθήγανο και ο τσιγκάνο, το θηγκάνο είναι από το ρήμα αγγίζω. Και το. Αρ, το, το, το Ε, το στερητικό. Το α mm -hmm. το οποίο. Ε, θα πει ο, ο άγγιχτος. Ναι, ο άγγιχτος, μάλιστα. Και είναι βρώμικος. Mm -hmm. Γιατί η, η τσιγκάνια που και, και τα λοιπά από χιλιάδες χρόνια λέγονται Ρώμ. Είμαστε Ρώμα. Τώρα το, το αλλάξανε και το κάνανε αυτό όπως οι Νέγροι που ήταν οι Αραπάδες. Mm -hmm. Μετά τους είπαν Νέγρους. Μετά τους είπαν Έγχρωμους. Τώρα τους λένε... Αφροαμερικανού. Και εμά μα λένε Ρωμά. Ρωμά. Πιο εύηχη λέξη. Ναι. Δεν έχουν δύναμη οι λέξει, δηλαδή το Ρωμά όντω δεν ακούγεται Ναι, πιο... το, το λένε τώρα γιατί τόσα χρόνια όμω είμαστε οι άγγιχτοι, είμαστε οι γύφτοι, είμαστε οι Αθήγανοι, είμαστε οι τσιγκάνοι. Γιατί. Φαίνε... Και το βρήκανε τώρα να το λένε. Να σου πω κάτι έτσι. Γιατί εγώ εκμεταλλεύτηκα. Ότι, πράγμα, τα γεγονότα που γίνανε mm -hmm. από το 1844 mm -hmm. που έγινε η πρώτη πολιτεία στη χώρα μας, όπως είπαμε τον mm -hmm. Καποδίστρια, ε, έχω πει τραγούδια, μόνο που δεν λέω τα γεγονότα, τα γεγονότα πότε γίνανε, γιατί πάντοτε ήμουν απειγορευμένος. 68 χρόνια ήμουν απειγορευμένος και μου επιτρέψαν μετά από 68 χρόνια να μου δώσουν το ηρώδιο πέρυσι το τον Οκτώβριο. Το Ηρώδιο ήταν για σας ε, η μ, απόδειξη της αποδοχής του κόσμου προς το πρόσωπό σας. Όχι, ο κόσμος... Ε, ε, εμένα μου δόθηκε ευκαιρία να κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Γιατί... τέλο πάντων, να μην λέω λεπτομέρειε. Να, να τα λέμε, να τα λέμε. Δεν μας, ε, ε, Είναι... Δεν θα ήθελα... Ε, Πάντω, εγώ, αν κάτι πέτυχα, mm -hmm. που δεν πιστεύω ούτε στο Γάδι ούτε στο Μένι, ότι είναι της μοίρας και της τύχης. Αλλά πιστεύω στις συμπτώσεις. Αλλά την αγάπη που ένιωσα από τον Έλληνα θα ήταν κρίμα να φύγω και να αφήσω αυτόν τον λαό που με αγάπησε και με αγαπάει και να πάω έξω και με ένα αεροπλάνο να γυρίζω να μαζεύω λεφτά. Όχι. Αγάπησα πολύ και αγαπώ τον Έλληνα. Γιατί έχω τεκμεριωμένα επιχείρηματα ότι αν στην υπαρχουν υπάρχουν δύο-τρει λέει που ξεχωρίζουν, είναι ο Έλληνα καταπληκτικό λαό. Αλλά δεν είχε ποτέ παιδεία. Είναι ρατσιστή ο Έλληνα. Είναι ρατσιστή, όχι με επίγνωση. Δηλαδή. Έλα τώρα μου λέει το γύφτο, το βλάχο και. Δεν είναι έτσι. Είναι μια έκφραση. Mm -hmm. Διαφορετικά έχει το ρατσισμό, όχι με επίγνωση. Εσά, το γύφτο, όταν ήσασταν μικρό, μα είπατε ότι σα ενοχλούσε και δεν έρνατε τα άλλα παιδιά. Μα δεν είχα διαβάσει. Πότε σταμάτησε να σα ενοχλεί, Από μικρό, μόλι άρχισα να διαβάζω. Mm -hmm. ε, Διάβαζα εξωσχολικά. Ε, σε όλου του τομεί. Ε, Εμεί είμαστε πάνω από 8 φυλέ. Δεν ήρθαμε σαν ομοιογενέ έθνο, σαν ομάδε. Ε, ε, η, η ελληνική γλώσσα τη μιλούσαν μόνο οι Αθηναίοι. Εγώ που ήμουν από τη Λιβαδιά, ξέρω εγώ την πες, βγες, τι κάνεις, που είσαι σαν πέρα, σαν δόθη, σαν κήθ. Ο, ε, μίλα Αθηναίος μίλαγε την καθαρή ελληνική γλώσσα. Mm -hmm. Το ίδιο πράγμα όμως υπάρχει και, στους, και στις φυλές μας. Ε, τη γλώσσα που λένε στην, στα Τρίκαλα και, και, τη, και οι Τσιγκάνοι που είναι στα Φάρσαλα δεν έχουν την ίδια. Καταλαβαίνει ο ένα τον άλλον όμω. Ε, Επειδή επ, έχουν κάποιε. Δηλαδή οι mm. γύφτε λένε αυτό είναι καλό. Ε, ο, το λατσέ. Οι, οι τσιγκάνοι όμω οι καθαροί λένε σουκάρ, πουτ σουκάρ. Καμαγκάβαντε βλέπει και κερτιβάβ γκάρ. Και κεράβα στον νοένα τσάνο. Ε, δηλαδή μα τα ακούσει τα γύφτε και είναι τελείω διαφορετικά. Δηλαδή ήθελα θέα μου γιατί έγραψα τραγούδια. Ε, βλέπεις με, 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 με παρασύρι, ε, το 1956 απειγόρευσαν τους γύφτους να μπαίνουν στα λεωφορεία και στα τραμ. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ναι. Και αυτό είχαν δίκαιο. Γιατί δεν σκύψανε ποτέ πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Η πολιτεία δεν έσκυψε ποτέ πάνω από αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί όλες οι, 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 οι φυλές, δηλαδή οι ερυθρόδερμοι, οι νέγροι, οι ασιατές, οι πόντιοι και τα είχαν ηγέτες και μπορούσαν να βοηθηθούν. Οι Τσιγκάνοι δεν είχαν ηγέτε να του βοηθήσουν να μην λένε ψέματα, να μην κλέβουν με να τα ναρκωτικά, με αυτά. Του χαρίσανε μόνο οι, οι πολιτείε, αν θέλετε. Του χαρίσανε. Δεν, που, που κανονικά ο πληθυντικό είναι, είναι το γκέτο. Ο πληθυντικό είναι τα γκέτο. Όχι, είναι τα γκέτα. Το Δουργούτι δεν το ξέρει γιατί είσαι μικρό εκεί μας είχαν, βάλει, όταν αξιοποιήθηκε, πριν σου πω ότι το αξιοποιήθηκε, εδώ πέρα ο χώρος αυτό mm -hmm. αυτός έχει 10 ευρώ. Mm του -hmm. Φέρνεις τους εδώ, υποβαθμίζεται και το αγοράζεις με 50 λεπτά. Διώχνεις τους γύφου και το πουλάς με 1000 ευρώ. Α, τους, ήταν στο Τουγούτι. Άρα τους χρησιμοποιούσαν, λες. Τους πήγαν στα Πετράλωνα. Να. Μετά στο Αξιοποιήθηκαν ζεφύρι... τα πετράλαιο πε... Ζε... στην Αγία Βαρβάρα. Ναι. Αξιοποιήθηκαν Αγία Βαρβάρα, τους πήγαν στο Ζεφύρι και είναι γκέτα. Ναι. Και αν βρεις τα γκέτα αυτά, κινδυνεύεις. Γιατί τους αφήνουν να κάνουν ό, όλες, τις μορφές στα εγκλήματα. Άρα τους εκμεταλλεύονται, λέτε. Αυτό δεν είναι ανάγκη να το πω. Ναι. Το κατάλαβες, το λες. Κύριε Χατζή, είστε ένας επιφανής uh, Ρωμά. Εάν σας καλέσει αύριο ο Πρωθυπουργό της χώρας να σας ρωτήσει συμβουλές ή μέτρα για να, για να γίνει αυτό που λέτε, δηλαδή να μην είναι αυτή η ομάδα πληθυσμού στο περιθώριο. Έχετε κάποια πράγματα στο μυαλό σας. Ε, εγώ έχω, αλλά είναι, θα είναι πολύ αστείο να το πω. Η πολιτεία τι μπορεί να κάνει. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Όταν βγήκε ο, 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 ο κορονοϊό. Αν δεν πήγαινε το παιδί σου στο σχολείο, ο εισαγγελέα κτλ. Γιατί στο για αυτό δεν το έλεγε. Αν δεν στείλει το παιδί σου στο σχολείο, θα σε πάμε μέσα. Γιατί. Άρα η παιδεία και η εκπαίδευση πιστεύετε ότι έχουν τον πρώτο ρόλο. Πρέπει να είναι η πολιτεία. Να. Από πού είναι. Να έρθει Μπορεί σε... να του υποχρεώσει να στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο, δεν Πώ υποχρεώνουν σε άλλα πράγματα. Ότι αν παράσει με κόκκινο, έχει πρόβλημα. Ή αν, δε, αν κλέψεις, έχεις πρόβλημα. Γιατί μας είπαν τότε, αν δεν θα πας το, το παιδί στο σχολείο, θα πας... Ε... Γιατί θα πρέπει να μπει στον καταβλισμό, να συλλάβει τους γονείς και θα γίνουν φασαρίες. Επειδή Α. είναι το γκέτο ή τα γκέτα, όπως είπατε. Άρα, λοιπόν, βολεύονται να, βου, να υπάρχουν τα γκέτα. Οι τσιγκάνοι γιατί έχουν παράδοση στη μουσική. Γιατί είναι, υπάρχει ε, αυτό στο αίμα τους. Ε, 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 έγραψα ένα τραγούδι αυτό που σας είπα πριν ότι ήθελα θέα να γίνω στα τσιγκάνικα, να γίνω βασιλιά και να πάρω τη φυλή μου σε ένα μέρο στη γη, να μην γυρίζουμε σαν τα πουλιά, να μην λέμε ψέματα, να μην, λέμε, να μην κλέβουμε, να μην κάνουμε κτλ. Και, τα λοιπά. και μετά έλεγα ένα στίχο το οποίο ε, ήταν κάποιοι άνθρωποι που δεχτήκανε τις απόψει μου, που ήταν άνθρωποι των γραμμάτων και δεν θέλω τώρα να λέω ονόματα κτλ οι οποίοι ερχόντουσαν να μ' ακούσουν κάποιοι Πολλοί μεγάλοι ποιητέ, οι οποίοι μπορεί να πήραν και Νόμπελ. Είναι γνωστό. Και... Ο Ρίτσο, ο. Όχι, Ο Θοδωράκη, ο, ο... Το... ο, ο Ξαρχάκο, οι συνθέτε. Δεν μιλάω για, για συνθέτε. Mm. Μιλάω και, ούτε για συνθέτε, αλλά για ποιητά μιλάμε. Mm. Οι οποίοι ερχόντουσαν να ακούσουν το γύφτο τον επαναστάτη και καταλαβαίνανε ότι τα τραγούδια μου δεν ήταν επαναστατικά, αλλά αναφερόντουσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα, καθόλου κοντά κτλ. Και, και όταν αυτού του ανθρώπου μίλησα δεν τους είχα διαβάσει, τους είχα μελετήσει. Και όταν τους γνώριζα γινόταν η απομυθοποίηση και σε μένα γινόταν κατεδάφιση. Ήθελα να φύγω από τη ζωή. Αλήθεια. Ε, με δικάσανε 17 χρονών για πολιτική θέση. Λόγω των τραγουδιών σας δικάσανε. Ε, βέβαια. Και Γιατί πήγατε το, φυλακή. Και τώρα σας λέω, σας είπα το τραγούδι αυτό. Τώρα το, το, το ελληνικά λόγια. Ναι. Αφού το έλεγα το ότι θέλω Θεέ μου, ναι. εξηγούσα τον κόσμο ναι, ναι. τι θα πει αυτό ότι ήθελα τη φίλη μου. Άρχιζα το τραγούδι αμέσω όμω που το έλεγα στα τσιγκάνικα. Καμπαγκαμπαντεύλα και κερδίβα τα Και κερδίβα ένα Και τα νεύση πάει που. Ήθελα στη γαλανή πλατεία. Γύφτο δεν περπατάει. Σπαθεί ο Θεό κρατάει. Η ζήση μα μετράει. Μέσα με στην λεωφορεία για μα δεν έχει θέση. Μπαίνει ο Θεό στη μέση, ο κόσμο να μην πέσει. Γίνε καρδιά μου πέτρε και η κορμή δέμε. Να σηκωθούν οι ανέμοι, ο κόσμο να σε τρέμε. Είναι μακρύ ο δρόμο και η απονιά μεγάλη. Ποτέ ο Θεό δεν σφάλει. Και ο ήλιο, και ο Λίδος θα προβάλλει. Πότε θα γίνει η πέτρα το κορμί μου όταν θα είμαι τίμιος, όταν θα έχω αγάπη, όταν θα ξέρω να συγχωρώ, όταν θα ξέρω να αγαπώ. Αυτό έλεγε, αλλά πειράχτηκε πάρα πολύ η πολιτεία με αυτά και η θρησκεία. Και πήγατε φυλακή κανονικά. Δεν με πήγα γιατί ήμουν ο γιο ήμουν ο έγκονος του Καραγιάννη, του μεγάλου φθενού κλαρινίστα, mm. που τα παιδιά του σκοτώσανε. Το εκτελέσανε οι Γερμανοί. Ο άλλος σκοτώθηκε στην Κρήτη. πώς εκτελέσαν, ας πούμε. Mm -hmm. Και επειδή ήταν και ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνη τον έγκονο του Καραγιάννη. να πούμε Εσείς, που ήσασταν επαναστάτης... Ε, αγ... Επαναστάτης όχι. Ε, Αγωνιστής για τα κοινωνικά, Πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Όταν ήρθε η επιτυχία, όταν αναγνώρισε ο κόσμος τα τραγούδια σας, το ταλέντο σας, ε, ε, την, έτσι, την ξεχωριστή σας καλλιτεχνική ιδιότητα και ήρθε ας πούμε οι το, πωλήσει του ρεσιτάλ και να σας ήξερε ποιο ο κόσμος. Νιώσατε ποτέ περίεργα με το ότι είχατε επιτυχία, με το ότι βγάζατε λεφτά. Νιώσατε ποτέ ενοχές για το ότι ε, σας αγαπούσε ο κόσμος και σας το ανταπαιδίδε. Θα σας πω τώρα κάτι ε, και, Ελπίζω, ας πούμε, να είναι καλό το επιχείρημά μου. Ε, αρχίζω με, με κάτι αρνητικό, δηλαδή, mm -hmm. που θα πω. Εγώ είμαι πάρα πολύ σπουδαίος και δεν έχω κανέναν ανάγκη. Κανέναν δεν έχω ανάγκη. Και αφού είμαι και σπουδαίος και δεν έχω κανέναν ανάγκη, δεν έχω ανάγκη, λοιπόν, που θα πάω στο θέατρο, να είναι οι ταξιθέτες. Δεν έχω ανάγκη να τα φώτα ούτε τον ήχο, αλλά πρέπει να έχω το ταξιθέτη. Πρέπει να έχω τον ήχο. Πρέπει να έχω το φωτιστή, γιατί είμαι και σκούρο και δεν με βλέπανε. Και πρέπει να, 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 να του βάλω στι θέσει του και να ανεβώ απάνω να τραγουδήσω. Και έχω ανάγκη το μουσικό. Έχω ανάγκη όλου αυτού του ανθρώπου. Ποιο είμαι. Άρα κάνουμε μια επιτυχία. Η επιτυχία είναι συλλογική. Όλοι αυτοί είμαστε μια ομάδα. Η μουσική, το κακό είναι πιο ότι αυτοί παίρνουν πέντε και εγώ παίρνω δεκαπέντε. Αυτό είναι το κακό. Δεν είμαι τίποτα. Αν δεν είναι όλοι αυτοί, αν κάνουμε μια επιτυχία, η επιτυχία είναι συλλογική. Δεν είμαι τίποτα. Ξέρω ποιος είμαι. Είμαι ό,τι και αν έχω κάνει. Κα... Δεν είμαι αυτόφωτος. Ετηρόφωτος. Έχω μια ε, 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 ανθολογία από το 1708 μέχρι το 1957. Που από εκεί έχω κλέψει από πίτας, Έχω διαβάσει πίσε, η Ιαπωνική, Φραγκιστάν, Πακιστάν και τα, Αλλά του Έλληνε του έχω ξεπατώσει. Του έχω γράψει όλου. Από πού πήρα φράσει και λέω ότι κλέβω για να κάνω. Ε, έμφαση, αλλά είναι ότι κάνω ανάπτυξη δηλαδή και μπορώ να σας τα έχω σημειώσει από πού πήρα λέξει και έγραψα αυτό το στίχο, το μάλλον το Β. Και οι άνθρωποι που με βοηθήσανε και με εκτιμήσανε και που θέλανε να γράψουν πολύ σπουδαίοι ποιητέ, αλλά αυτό το, 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 το τραγούδι που έλεγα εγώ δεν ήταν εμπορικό. Αυτά λοιπόν που δεν ήταν εμπορικά μου δίνανε και έγραφα, γιατί έγραφα κείμενα. Και το κείμενο, όχι με, με ρήμα και γράφουνε τραγούδια που μέχρι σήμερα τα τραγούδια που λέω είναι η ζωή μου. Και αυτά Δεν έχω τραγουδίσει ερωτικά. Πριν είπατε, Αυτοί βγάζουν πέντε, Εγώ δεκαπέντε. Γι' αυτό νιώθατε ενοχέ. Όλοι πέραν, α πούμε, συγγνώμη, γι' αυτό πέραν 100, ο γύφτος έπαιρνε 20. Και είχα μάνα, πατέρα, παιδιά. Και, και, και ήξερα και. Να άρα... φιλοξενώ και να κάνω. Άρα νιώσατε το ρατσισμό και στο, και στο χώρο σας, και στο τραγούδι. Γιατί το πρόσεχα πάρα πολύ, mm -hmm. γιατί αν θα, κάτω από τον ήλιο δεν κρύβεται τίποτα. Mm -hmm. Αν θα έκανα κάτι τέτοιο, θα κουγόταν και θα, θα λέγανε, πούμε, το παραμύθι, το γύφτο όλα τα παίρνει. Πρόσεχα πάρα πολύ. Όταν έγραφα εγώ στίχους, δηλαδή πώς το λένε, γράφατε εσείς στίχους, ποιος τους θα πάρεις το 20% το 80% να το πάρω εγώ. Όταν θα πηγαίνει στην ΕΑΙΠ, δεν θα βλέπεις αφού χατζή να υπάρχει κάτι τέτοιο. 50-50. 50-50. Πουθενά δεν έκανα κάτι. Να. Στους πάντες. Για να μην βρίσκουν κάτι για να πούνε για μένα. Ο άνθρωπος που σας έδωσε χείρα βοηθείας και έτσι σας έδωσε αυτό το το σπρόξιμο προ την επιτυχία, θα λέγατε ότι ήταν ο μήμη ο ε, Όχι μόνο. Όχι. Ε, υπήρξαν ε, ο Οικονομίδης. Ε, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ο Χατζεχρήστο. Mm -hmm. Υπήρξαν ε, ποιητέ. Mm -hmm. Από, από όλου έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση. Mm -hmm. όμως Περισσότερο όμω. Είχα από το Χατζεδάκι. Από το Χατζηδάκι, ε. Η ιδιότητα, ο ανδρισμός, του ξέρετε είναι μια ιδιότητα η οποία και στη γυναίκα είναι. Η γραφή λέει ανδρίζω και στη γυναίκα. Ο ανδρισμός είναι μια ιδιότητα. Δεν είναι που ξεχωρίζει τον άντρα από τη γυναίκα από όργανα κτλ. Αυτή την ιδιότητα την είχε πολύ ανεπτυγμένη ο Χατζηδάκη. Το πώ μου φέρθηκε αυτό ο άνθρωπο δεν μπορεί. Τι να πω γι' αυτόν. Αλλά θέλω να πω όμως ότι τους, ε, όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που ασχολήθηκαν με μένα, όπως Χατζεδάκης, Θοδωράκης, Πλέσας, Μαρκόπολος και, και αυτοί, mm -hmm. πάντοτε το τραγουδώ. Και το τους, ε, ε, όταν είναι να τελειώσω, το τραγουδώ με τον κόσμο. Από όλου του συνθέτε, η μεγάλη φυσιογνωμία για μένα mm -hmm. ήταν ε, ο, ο Μαρκόπουλο που είπατε το γκρεμισμένα σπίτια. Α, οι άνθρωποι, δηλαδή πώς το λένε, ο, ο Χατζηδάκης, ο Μαρκόπουλος, ο Θοδωράκης, α, αυτοί είναι μουσουργοί, δεν είναι συνθέτες. Γιατί και εγώ είμαι συνθέτης, αλλά δεν έχω καμία δουλειά. Αυτοί δηλαδή είναι, είναι λόφοι και εγώ είμαι βότσαλο. Κύριε Χατζή, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί τέταρτε τον Αλφα με τον Κώστα Χατζή. Επιστρέψαμε στο αποψινό μα Τεντατέτη στον Αλφα με τον Κώστα Χατζή. Κύριε Χατζή, το «Ρεσιτάλο», όπω είπαμε πριν, είναι ιστορικό δίσκο του ελληνικού τραγουδιού. Ε, με, η σύμπραξή σα με τη Μαρινέλα. Αυτή η σύμπραξη, πώ ήταν δική σα σκέψη. Εγώ, όταν πλέον μπήκα σε αυτόν τον χώρο, ήμουνα μόνο μου, ήταν μια κιθάρα. Εγώ παρασύρθηκα όσον αφορά με. Ο πατέρα τη Μποάτ ήταν κάποιο που λεγόταν Γιώργο Μπουκουβάλα. Και αυτός ο Γιώργος Μουκουβάλας είχε δανειστεί τη λέξη την Πουάτα από τους Γάλλους. Mm -hmm. Και είχε ένα ταλέντο να διαμορφώνει τους χώρους. Και είχε και ένα ταλέντο που τους διαμόρφωνε και είχε και το ταλέντο να τις κλείνει. Η πρώτη του λοιπόν ήταν στην Σεραζιώτο, κάπως έτσι λεγόταν μια οδός, και έβαλε έναν κιθαρίστα μέσα, το Λάκη τον Παπά. Η δεύτερη μπουάτ που έκανε ήταν ο Τιπούκητος. Και ήρθε μια εποχή που με απα... ε, η πολιτεία με απειγόρευσε, τότε με τη δικτακτορία. Όταν δούλεψα με τον παππού μου, τον Κλαρινίστα, σε γάμους, σε πανηγύρια κτλ. Δεν μου άρεσε ο μηχανισμός, γιατί περιμένεις ας πούμε κάποιος να πιει και να έρθει να ρίξει λεφτά, να χορέψει, να κάνει. Και πάντοτε με λάβουσαν ας πούμε, για τον εθνικισμό και... και ε, ε, μετά το, η ευρωπαϊκή μουσική ήταν τα ξανθά μαλλιά, τα μαύρα μαλλιά, τα μαύρα μάτια, τα μπλε μάτια. Για μια ύπερξη όμως που, που καταδυναστιβόταν σε διάφορες μορφές δεν υπήρχε. Έτσι σκέφτηκα για να γράψω αυτά που έγραψα. Και αφού άρχιζα να γράφω και να κάνω, ε, σκέφτηκα πώς θα μπορούσα γιατί δούλεψα μετά με λαϊκούς ανθρώπους. Όπως σας είπα, με Γαβαλά, με Τσαουσάκη με, και με συνθέτες πάλι επίσης, λαϊκούς που ήταν, ό, 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 όταν λέμε ο, ο Χιώτης, μιλάμε για μια τρομακτική φυσιογνωμία. Και σκεφτόμουν πώς θα μπορούσα να προσλητήσω ας πούμε. Και, και πραγματικά τώρα ήρθε η στιγμή να το κάνω, ας πούμε, αυτό. Και όταν μου επέτρεψαν, έχασα το μαγαζί που είχα εγώ και το έκανα στην, στην Φλέσα, σε μια οδό και στην Γωνία, ήταν η παλιά Αθήνα. Και εκεί ήταν η Μαρινέλα. Και όταν είχαν διάλειμμα, φοράγανε μια ρόμπα μαζί με τη Ζώκα, τη, χορεύτρια, τη μεγάλη αυτή χορεύτρια, και ερχόντουσαν και μ' ακούγανε. Ε, 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 και όταν τελείωνα. Ε, η, η Μαρινέρα είχε κάποιον πολύ γνωστό έτσι ε, α, α, και αγαπητό πρόσωπο δηλαδή που είχε μια ικανότητα ας πούμε αυτός και ε, με περιμένανε και μου ζήτησε να κάνουμε κάτι και το σκέφτηκα ότι θα ήταν ωραίο να κάνω κά και μου λέει αν μπορούσα να κάνω και λέω ναι. Και αυτό το έκανα το 1970, δηλαδή στη Μαρινέλα, και ήταν στο Στόρκ. Και είχε κάτι μουσικού. Τι να σου πω τώρα. Αυτοί ήταν. Γιατί εγώ είμαι τούβλου. Ε, και τώρα με αυτού του μουσικού θα έπρεπε να του δείξω τι ακριβώ θα υπήρχε ένα light motif. Ένα light motif είχα γράψει. Σαν έρθει η νύχτα και βγει ο Βιερινός, εγώ τραγουδώ τον ανθρώπων τα βάσανα. Αυτό θα ήταν το light motif. Και όταν έλεγε, ας πούμε, αυτό, τι είναι το light motif. Άρχισε έτσι, σαν έρθει η νύχτα και βγει ο Βιερινός, εγώ τραγουδώ τον ανθρώπων τα βάσανα. Ο νέος που μιλούσε για την αγάπη και το θάνατο, ο νέος που μιλούσε για τις φραγίδες του Θεού μόλι τελειώνει αυτό, θα έρθει η νύχτα και βγει ο γερινό. Εγώ τραγουδό των ανθρώπων, τα βάσανα. Χόρεψα χθε το διλήν. Δηλαδή ήταν το light motive και κάθε φορά που έλεγε. Και τότε απογορευόταν να ρίχνουν λουλούδια και τέτοια, ρίχνανε χάντρε. Και τη είπε ο κόσμο ότι εμεί θέλουμε να ερχόμαστε και να. Όχι να κλαίμε. Και το κατέβασε. Και μου είπαν δηλαδή ότι να, να κάνουμε το κατέβαση, είχε δίκιο δηλαδή. Γιατί ε, ήταν στενάχωρα τα αυτά τα τραγούδια. Και εγώ έγραφα τότε, αλλά τα πηγόρευαν συνέχεια. Και αυτά τα τραγούδαγα εγώ στην... Αφού τα τραγούδαγα μέχρι το 75. αυτά είχαν κάνει πολύ... Και το 1975 λοιπόν που είχε έρθει το 1974, ξέρω εγώ τι. Πού έπεσε η δικτατορία. Από το 1975 κάναμε σχεδόν δύο φορές την εβδομάδα πρόβα πώς θα τραγουδηθούν αυτά. Και το 1976 έγινε αυτή η επιτυχία. Γιατί... Ε, αλλά τώρα η Μαρινέλα μιλάμε για ένα ταλέντο, τι να σου πω. Και άκουσε ακριβώς, ας πούμε, πώς θα πρέπει να υποθούν. Εγώ σα είδα, επειδή το 1976 ήμουνα δύο χρονών. Σα είδα το 2015 στο Παλά που κάνατε αναβίωση του Ρεστιτάλ ναι, ναι. και έβλεπα τον κόσμο, αλλά και μικρότερου τη ηλικία μου που ήταν, όπω είπα, δύο χρονών. Αγέννητου που ήρθαν και σα απολαμβάνανε. Ναι, 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 ναι. Για, γιατί είναι διαχρονικά αυτά τα τραγούδια και αυτή η συνεργασία, πιστεύετε, ε, Όχι μόνο αυτή. Γιατί πο πολύ μεγάλη. Και τα τραγούδια σας γενικότερα. Σε μένα, αν θα έρθει στο σπίτι μου, δεν θα δεις τίποτα στις δίσκους και κάτι τέτοια πράγματα. Να έχω, ας πούμε, δεν πήρα ποτέ, δεν δέχτηκα. Ποτέ. Τους χρυσούς και τους πλατινένιους. Τίποτα δεν δε δέχτηκα. Ούτε βραβεία. Τέ... Αν κάτι μου δίνανε, α πούμε. Δε, 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 εντάξει, το έπαιρνα, αλλά δε, δε δεν θα μπει. Δηλαδή, έχω ένα δωμάτιο με δίσκου και όταν είμαι στεναχωρημένο, κάθομαι, τις βλέπω και μου φεύγει στεναχώρια. Αυτό δεν, κατηγορώ του άλλου. Ναι. Δεν, με, δεν με βοηθούν. Mm -hmm. δεν με, δηλαδή, μπήκα σε αυτόν τον χώρο. Δεν το βλέπω ότι είμαι ο σπουδαίο. Ποιο σπουδαίο. Που λέω τη ζωή μου ή που λέω κάποια πράγματα, αυτά που λέω δεν είναι για βραβείο. Δεν είναι σπουδαίο όμως που γενιέ με γενιέ ξέρουν τα τραγούδια σας και τα αγαπάτε. Δεν το βλέπω όμω πω ότι είμαι κάποιος. Δεν έχω αυτή την άποψη. Ναι. Απλώς ε, 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 εκείνο που κοίταζα να έχω όμως, είναι να έχω αξιοπρέπεια στον κόσμο. Γιατί, ε, 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 ξέρεις τι συμβαίνει σε μας. κάνουμε κάποια επιτυχία και ξεχνάμε, επειδή κάνουμε την επιτυχία, την ομπετώβουν μπροστά μας. Και ξεχνάμε ότι χθε κυλοπεινάγαμε. Ξεχνάγαμε τι είμαστε. Δεν ξέρω πρέπει να είσαι αυτό που είσαι. Να ξεχάσω ότι είμαι γύφτα που με ξέρουν έτσι. Το, το Ρωμά το λέγανε τώρα. Να το ξεχάσω. Γι' αυτό και λέω ότι ο γύφτο, ο τσιγκάνο και τα λοιπά. Και δεν λέω α πούμε Ρωμά. Κάπου διάβασα επειδή είπατε ότι έχετε ταξιδέψει πολύ στον κόσμο ε, που. Ήσασταν στο Λευκό Οίκο και συναντηθήκατε με τον Τζίμι Κάρτερ, που ήταν τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Και μάλιστα ένα πρόεδρο που οι Έλληνε και ειδικά στην Κύπρο είχαμε ελπίδε ότι θα βοηθούσε για τον Κυπριακό κτλ. Χτυπιούσαν τι καμπάνε όταν εξελέγει ο Κάρτερ. Αυτό πώ έγινε, πώ ήταν η συνάντησή σα με τον Κάρτερ. Εγώ απειγόρευσα να μπουν. Είμαι έξυπνο άνθρωπο. το έξυπνος... ε, αν τα άφηνα, την άλλη μέρα ο Γιύπτος θα ήταν παγκόσμιος τραγωδιστής. Υπήρχε κάποιος άλλος λόγος που πήγα, που, δεν, που απαγόρευσε κάθε τίποτα. Το τρόπος διέρευσε, αυτό ήταν κάτι άλλο. Mm. Όχι όμως από μένα. Και ούτε λέω ποιος ήταν ο λόγος. Τον ξέρω μόνο εγώ και η ομόπιστη μου, γιατί εγώ είμαι mm. Μάρτης του Λιωχωβά. Mm. Και αν κάποιος μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω ότι είναι λάθος... Θα μου το αποδείξει μέσα από τη γραφή. Πάντω, θα λέγατε ότι ήταν έτσι ω προσωπικότητα α, απέναντι σα σωστό. Δεν μπορεί ε... να φανταστεί. Δεν έχω δηλαδή. Έχω φωτογραφίε, αλλά δεν τι δείχνω. Πώς το... Ό,τι έχουν πάρει οι άλλοι, α πούμε και όχι. Mm -hmm. Εγώ, δηλαδή, το πώ μου φέρθηκε αυτό ο άνθρωπο. Δεν μπορεί να φανταστεί. Κύριε... Και... Και, του, και, και, και αυτό το σεβάστηκαν. Δεν έκαναν τίποτα. Ό άλλοι κάνανε, βγάλουν φωτογραφίε και θα, δεν είπα πουθενά τίποτα. Γιατί ε, 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 να είμαι παγκόσμιο τραγουδιστή το, δεν το έκανα αυτό ποτέ. Έπειτα εγώ δεν θέλω, να, δεν θέλω ακόμα μέχρι σήμερα έχω γεράσει και μπορεί, να έχω προτάσει. Και θα, θα ήταν αστείο δηλαδή να βγω από την χώρα αυτή που με έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Έλληνα με έκανε. Ο Έλληνα με αγάπησε. Πριν τραγουδούσα όσον αφορά με τα μπλουζ και με τέτοια, δεν υπηρετούσαν το, το τραγούδι μου. Γιατί ε, τζαζ. Τα τραγούδισα τα μπλουζ. Γι' με μπερδεί. Εκεί είσαι στην εκεί. Σα είδα στη Der Vater mit der Fingisrau, es teils, Δηλαδή, έλεγα τα μπλούζ, αλλά δεν υπηρετούσαν όμω το λόγο. Εγώ έλεγα μελωδίε που θα υπηρετούσαν το λόγο. Και αυτό δεν έχω κάποια φωνή. Βραχνοκόκορο είμαι. Αλλά τι, υπηρετώ τον λόγο, όχι ότι έχω φωνή. Ο Αλέξανδρος έχει ωραία ποιοτική φωνή. Ο, ο Αλέξανδρος από εδώ που ξεκινάει μέχρι εκεί που τελειώνει, όλες του οι νότες είναι ίδιες και έχουν όμορφες. Εγώ από εδώ μέχρι εδώ είμαι αλλιώς, εδώ είμαι αλλιώς, εδώ γκαρίζω. Ο Αλέξανδρος είναι ε, το πρώτο από τα έξι σας παιδιά ή είναι ο δεύτερος. Το τρίτο. Το, τρίτο. Και έχετε και... το, πρώτο, το πρώτο και το δεύτερο και που μιλάνε είναι φάλτσοι. <laughs> ο Αλέξανδρος είναι καταπληκτικός. Ε, το... Ε, το τέταρτο χορεύει καταπληκτικά, δεν μπορείς να φανταστείς. Το πέμπτο παίζει ε, βιολί, έτσι, ύμνος <laughs> και τα λοιπά. Και το έκτο που είναι η Δανιέλα, που είναι μαζί μου δηλαδή, ε, αυτή, όλη η γευτιά πήγε σε αυτό το παιδί. Τραγουδάει η Δανιέλα έτσι. Α, και νομίζω η Δανιέλα είναι 20 χρονών. Είναι, ναι, ναι. Και, και ο, με, ο μεγαλύτερο, σα 60, δηλαδή, έχουν μια διαφορά 40 χρόνια. Ναι, ναι, έχουν. Το πρώτο είναι ο 60, το άλλο, τέλο πάντων. Ναι. Γιατί. Ε, 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 αλλά. Ε, η, η, γε, η γυναίκα μου η πρώτη ήταν Γερμανίδα, η Ούρσουλα. Η οποία έχ, έχασε τη ζωή τη και παντρεύτηκα μια που ήταν που είναι γαλλίδα δηλαδή. Mm -hmm. Και έκανα τα δύο παιδιά. Ναι. Τα τέσσερα είναι, γερμα, έχουν γερμανική υπηκότητα και τα άλλα δύο έχουν γαλλική υπηκότητα. Mm. Αυτό το έκανα προπαντό, δηλαδή, για να γεμίσω την Ευρώπη με γύφτου. <χει> Γερμανίδα και Γαλλίδα. Σαν πατέρα, πώ είστε, θα λέγατε, Είστε ευχαριστημένο από τον εαυτό σα, ε, Μέχρι σήμερα ασχολήθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά μου. Εγώ ξέρω ότι μία γυναίκα, όσο και αν δουλέψει, ένα άντρα δεν τη φτάνει. Μια γυναίκα στο σπίτι, mm -hmm. δεν θυμάμαι να σας πω, ο έγραψε η Ιωνέσκου πόσα χιλιόμετρα κάνει μέσα στο σπίτι. Που μαγειρέ, που πάνε να πλύνει, που πάνε να κάνει. Mm -hmm. Απίθανα πράγματα. Και αφού κάνει τόσα, σηκωνόμουν ό,τι ώρα να πήγαινα σπίτι, 6,5 ώρα ήμουν στο πόδι. Να ετοιμάσω κάτι για τα παιδιά μου, mm -hmm. να του διαβάσω ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή και να τα πάω στο σχολείο. Και να τα πάρω από το σχολείο μετά το μεσημέρι, να τα φέρω και αυτό το έκανα σε όλα μου τα παιδιά. Και εκείνο που είχα πετύχει ήταν να μου λένε τα μυστικά τους, που ερωτευόντουσαν το οτιδήποτε δηλαδή. Ενώ στις μαμάδες του δεν λέγανε, <χι> γιατί ήταν αυστηρές. Και ε, μέχρι και σήμερα με την Δανιέλα, που την έχω κοντά μου δηλαδή, γιατί θέλει να, να αυτόν τον χώρο, παρόλο που τη μίλησα, ότι αυτό είναι ένας χώρο, τέλο πάντων είχα, έχω πει τα δικά μου αυτά που νομίζω δηλαδή. Αν θε να, να, σε σέβονται και να σε υπηρετούν, θα πρέπει να, να διαλέξει το να είσαι κυρία και να μην παρασυρθεί από τίποτα από αυτά. Να μην κοιτάζει, α πούμε, πώ θα κάνει μια ωραία φωνή, αλλά πώ να υπηρετήσει το λόγο. Και είναι ένα πάρα πολύ καλό. Ελπίζω, δεν ξέρω αύριο τι μπορεί να γίνει, γιατί το χρήμα, οι καλλιτέχνε διονίζουν τη διαφθορά. Κάναμε μια επιτυχία, όπω είπαμε, και την Ομπετόβιν μπροστά μα. Ξεχνάμε ότι χθε και και κάνουμε πράγματα που δεν είναι σωστά. Τώρα, εγώ μπορώ, μπορώ να σα πω ότι υπάρχουν, ξέρω κάποιου γιατρού που δεν παίρνουν φακελάκι. Αλλά αυτοί οι 5-10 αντιπροσωπεύουν του euh, ταινιατρικοί, όχι. Άρα, συμφωνείτε ότι οι τραγουδιστέ δεν πρέπει να κάνουν, α πούμε, διαφημίσεις, Πρέπει να αφιερώνονται στην τέχνη του στο τραγούδι. Όχι, ε, μην μπερδεύω τη διαφήμιση και αυτά. Mm. Πώ την κάνουμε όμω τη διαφήμιση. Επειδή είχε πει πρόσφατα ο Γιώργο Νταλάρα ότι οι τραγουδιστέ δεν πρέπει να κάνουν διαφημίσει, τα μπιφτέκια κτλ. Και, και, και έγινε ένα. τέλο πάντων. Ε, μια συζήτηση. Ε, ε, εγώ δεν παρακολουθώ καθόλου την. Ε, Mm -hmm. την αγορά mm -hmm. ε, ξέρω όμως ότι, ότι έχουν πάρα, πολύ, πάρα πολλά άτομα πόσο έχουν συμβάλει μέσα στον χώρο του, του πολιτισμού ε, δηλαδή, έχουμε καλλιτέχνε. Όταν λέω οι ότι οι καλλιτέχνε αποτελονίζουν τη διαφθορά, δεν είναι. Όπω σα είπα, ξέρω 5-6 γιατρού που δεν παίρνουν φακελάκι. Αυτοί οι 5-6 αντιπροσωπεύουν την ιατρική, Όχι. Σε εμά του καλλιτέχνε υπάρχουν κάποιοι που υπηρετούν πραγματικά. Δεν θα πει όμω ότι όλοι οι καλλιτέχνε είμαστε διαφθαρμένοι κτλ. Εσά σα έκαναν κοντά. Ο ξεχνά, Ξεχνάμε κάποια πράγματα. «Τι έχει κάνει ο Νταλαρά, έχουμε ξεχάσει, ξέθαψε όλου του λαϊκούς, τους ξαναέφερε πάλι στην επιφάνεια. Πόσο έχει προσφέρει στον χώρο του πολιτισμού, τώρα ε, μην, μην κατηγορούμε, μην κάνουμε κάτι τέτοια πράγματα». Ε, Έπειτα, πώς το λένε, υπάρχουν παρουσιαστές, υπάρχουν δημοσιογράφοι που έχουν, που, που, που έχουν προσφέρει και επιμένουν να προσφέρουν. Mm -hmm. Δεν θα πει ότι. Δεν ξέρω τώρα, δεν το παρακολουθώ. No. Δεν παρακολουθώ καθόλου την αγορά. Εμένα με ενδιαφέρει πόσο μπορούμε να είμαστε χρηστοί ενώ με ήττα μέσα στο σύστημα αυτό. Εσά σα κάναν ποτέ πρόταση ε, για κάποια διαφήμιση για να χρησιμοποιήσουν ε, το, Όχι, το πρόσωπο σα. Έχω, έχω τι απόψει μου. Έχω τι απόψει μου. Αλλά μπορεί όμω να μην μπορώ να τι νικήσω. Μπορώ όμω κάτι να καταφέρω. Δεν θα ήθελα δηλαδή να. Ε, να γιατί λέμε όπω βρήκαμε. Να, ωραία, αυτό που βρήκαμε, βρήκαμε τη φουστανέλα, τα τσαρούχια και τα. Βλέπει όμω, μαγειρεύουμε με καυσόξυλα. Σήμερα όμω έχουμε ηλεκτρική αυτό, κουζίνα, έχουμε ψυγεία, έχουμε το ένα, το άλλο. Έτσι. Δεν είναι. Γιατί δεν κρατάμε αυτά που, όπως τα βρήκαμε. Έτσι. Άρα λοιπόν και σήμερα υπάρχει μια αλλαγή, αλλά κάνουμε τα ίδια πράγματα. Θέλω να πω ότι αν ξέρουμε να, να χρησιμοποιούμε σωστά τον χώρο να είμαστε χρηστοί, ενώ όπως σας είπαμε ήταν, θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Είπατε πριν κάποιες συμβουλές που δώσατε στην κόρη σας. Είχα ακούσει ότι πάντα προσέχατε... Την εμφάνιση των α, τραγουδιστριών που θα ήταν μαζί σας. Θα θέλατε πάντα να ήταν α, σ, σωστά έτσι, ντυμένες, σεμνά τα κτλ. Ισχύει αυτό, ε, Βέβαια. Δεν θα θέλατε, ας πούμε, να είναι κάποια δίπλα σας με ένα ρούχο έτσι κάπω <συσχύ> για, για, γιατί το, το να είστε ας πούμε, ένα σκιστό φόρεμα έτσι και να φαίνεται, ξέρω εγώ, κάτι ας πούμε ή, ή κάποιο. Ε, 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 λέω τώρα ένα που, είναι, που, που δεν είναι σωστό. Αλλά, ε, υπάρχουν κορίτσια πούμε, που έχουν πούμε, ανοιχτό το αυτό και κάποιο πάντοτε κοίταζε. Ας πούμε, και... Άρα θέλατε αυτοί που είναι δίπλα σα να σέβονται και το. Ναι, για να ακούνε το τραγούδι. Κούνε το τραγούδι. Το, είτε, είτε, είτε ρομαντικό είναι, mm -hmm. είτε. Ό,τι ιδιαίτερο τραγούδι. Να ακούνε το τραγούδι και το πώ. Ε, ποιο μήνυμα βγάζει. Έχετε έξι παιδιά. Εγγόνια έχετε. Ε, έχω. Έχω μια εγγονή mm. και η εγγονή μου έκανε παιδί αρσενικό. Και είναι, είμαι, έχω δισέγγονο και η νύφη μου είναι ε, ε, Κύπρια. Α, είναι Κύπρια, του, α, του Αλέξανδρου. Του <laughs> Αλέξανδρου, Ναι. Σωστό. Για τον Αλέξανδρο, κύριε Χατζή, ήταν δύσκολο όταν ξεκινούσε ή πάντα το ότι είχε το επίθετο το δικό σα. Δηλαδή, ήταν το, ο γιος ενός μεγάλου καλλιτέχνη. Ε, εγώ τον θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλος καλλιτέχνη. Απλώς ας πούμε είναι ότι ε, έχει κάποιες αρχές ας πούμε που σου λέει εγώ θέλω 100 ευρώ για να τραγουδήσω. Όταν μου δίνεις χίλια πρέπει να κάνω κάποιο συμβίβασμός. Και έφυγε. Έφυγε το παιδί. Είναι στη Γερμανία. Και τι κάνει εκεί. Ε, επειδή έχουν τα παιδιά μου, τα τέσσερα έχουν γερμανική υπηκότητα mm -hmm. και υπάρχει μια νομοθεσία γιατί τα παιδιά μου μπήκαν φυλακή εδώ, δικαστήκαν τέσσερα χρόνια φυλακή. Στην Ελλάδα, ναι, βέβαια. Γιατί Γιατί ήταν αντιλησία συνειδήσεω, Είμαστε μάρτυρε στη Ιωχώα. Ναι. Εσεί όμω, νομίζω, πήγατε στρατό. Αν θυμάμαι πώ. Νομίζω ότι εσεί πήγατε στρατό, Έ, παλιά. Μα, εγώ δεν πίστευα. Εγώ πίστευα ας πούμε, στο, μαρξιστικό, στο μαρξιστικό σύστημα. Άρα, εσείς είχατε πάει γιατί ακόμα δεν είχατε αυτό. Εγώ λοιπόν δεν γνώριζα αυτό. Ναι. Όταν πήγα όμω, πήγα στην αεροπορία. Και στην αεροπορία, επειδή ε, ήμουν πολύ καλό ε, από ε, 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 τι φυλακέ που είχα πάρει θα, θα έμενα κάπου τέσσερα χρόνια. <χει> Και ε, σε μια περίπτωση, α πούμε. Γιατί μου είχε πει η μάνα μου, μου ε, λέει: Ρε, παιδί μου, όλοι απλύνονται, απο, 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 απολύονται δηλαδή. Ναι. Ε, εσύ, γιατί ακόμα είσαι ακρεμάνα, δεν έχει καταλάβει. Έχω βαθμό ρεμάνα. Δεν είμαι στρατιώτη. Είμαι υποστρατιώτη. Έχω βαθμό. Α, γι' αυτό ρε, παιδί μου. Όταν το έμαθε όμω. Άρα, ο Αλέξανδρος είναι στη Γερμανία και τραγουδάει ή κάνει κάποια άλλη δουλειά. Όχι, κάνει, ναι, ναι. ναι Να. Ναι. Κάνει άλλη δουλειά και τραγουδάει, mm -hmm. βέβαια, και τραγουδάει. Ο, ο Βαγγέλης επίσης, η, η Αγάπη, είναι, έχει σπουδάσει γεροντολογία και υπηρετεί σε κάποια... Α, γεροντολογία. Ναι, ναι, ναι. ναι και η, η, η Ζωή, το πρώτο δηλαδή, είναι απαντρεμένο, είναι στην Ελλάδα δηλαδή. Mm -hmm. ναι. Και η Λοίδα και η, και η Δανιέλα είναι Γαλλίδες. Mm -hmm. Κύριε Χατζή, είστε σήμερα 86 ή 88 χρονών. Εγώ κανονικά, κανονικά είμαι, ε, όπως σου είπα, 69 χρόνια, 68 έλεγα πριν, δηλαδή. Ναι. 68 χρόνια είμαι στον χώρο αυτόν και είμαι 51 στα 50. Είναι μια εξίσωση που δεν μπορεί να λύσει κανείς. Και μου λέει το παιδί μου, λέει αυτό το πράγμα η Δανιέρα, ξέρεις πόσα χρόνια το λες. Λέω εντάξει, θα το αλλάξω. Είμαι 58 συν 2. Λέει τι είναι αυτό. Λέω, λέω την αλήθεια. Δεν χρειάζεται αυτή η εξίσωση να ξέρει άλγευρα και κλάσματα και ξέρω εγώ τι. Είστε όσο το γράψει το 58 ναι. συν 2 και το κοιτάξει στον καθρέφτη, είναι ανάποδα. Είναι 85 συν 2, άρα 87 τι είναι αυτό που σας κάνει σε αυτή την ηλικία να θέλετε να ανεβαίνετε στη σκηνή, να έρχεται ο κόσμος, να ταξιδεύετε και τα λοιπά. Δεν σκεφτήκατε ποτέ θα κάτσω σπίτι μου και σταματάω. Το τραγούδι εδώ μέσα χωράει ας πούμε 100 άνθρωποι. Mm -hmm. Και έρθουν μόνο πέντε. Θα τραγουδήσει και τους πέντε. Θέλω να να αναφέρομαι σε αυτά που έχω γράψει. Έχω γράψει τη ζωή μου. Και είναι πολλά πράγματα τα οποία ε, θέλω να τα ξαναπώ. Με τον Γιώργο Κατσαρό πώς έγινε η συνεργασία και ήρθατε στην Κύπρο. Με τον Γιώργο τον Κατσαρό, επειδή ήμουν ο απαράδεκτος, <χω> ε, παρουσιαζόμουν τότε, ε, γιατί έλεγα τραγούδια Λατινικής Αμερικής, και παρουσιάζαμε τότε, με παρουσιάζανε δηλαδή, γιατί εγώ βγήκα μέσω σαν τσιγκάνο. Σε εμά, τα αγόρια, όταν είναι μοναχογιός δηλαδή, έχει σκουλαρίκι και πάντοτε φοράμε μαντίλι. Η δική μου η φυλή, δηλαδή ο Αθηναίο, Αν θες. Και έβγαινα πάντοτε με σκουλαρίκι και όταν είναι πάλι. Έχει ε, κι άλλα παιδιά, αλλά το πρώτο παιδί είναι αγόρι. Έχει εκεί και είναι χρυσό για να είναι γερό όπω είναι το, το χρυσό. Δεν είναι κατέ. Mm -hmm. Είναι των τσιγκάνων αυτό. Mm -hmm. Και εγώ παρουσιαζόμουν λοιπόν σαν τσιγκάνο, και αυτοί λοιπόν λέγανε ότι είμαι σπανιόλο, ότι ήμουν βραζιλιάνο, ότι ήμουν κάτι τέτοια πράγματα. Και με παρουσιάζανε. Αλλά στο, ε, τότε στα αναψυκ, αναψυκτήρια ερχόντουσαν και τσιγκάνοι. Και επειδή οι άλλοι τα λέγανε καλύτερα από μένα, ήταν τα τρία, δεν ξέρω αν τα πρόλαβε. Το τρίο κιτάρο, Και λέγανε και αυτοί, τα λέγανε καλύτερα από μένα. Και έτσι εγώ έλεγα <wt��> κανένα τσιγκάνικο. <commercial> και κατζάβα το αραμπιστάω και τα λοιπά. Και από κάτω οι τσιγκάνοι φωνάζανε Αυτό είναι δικό μα το σκούρο. Αυτό είναι. Και όταν τελείωνε, ερχόντουσαν να μαγκαλιάζαν. Να μην μιλήσει στον τσιγκάνο, σου φάνε. Και σου λέγανε ο, ο, Σπανιόλο από την Αγιαβαρβάρα και όταν θα <συγελίως> Και όταν τελείωνα στο Green Park, μόλις έβγαινα από την πόρτα που ήταν και η έσοδος δεξιά, μέσα δεξιά, ήταν το ίδιο, το είχε ο ίδιος, <συγελίως> ο, θυμάμαι πώς δε. τον λέγανε, και είχε μια φωτεινή ταμπέλα με φωτεινά γράμματα, που ήταν τα πρώτα που βγήκανε, που έλεγε Grill. Και εκεί πήγαινε η High Society. Εκεί ήταν, ήταν στο ο, Κατσαρός. Ο Κατσαρό. Ο Κατσαρό ήταν από παιδί από 18 χρονών. Ήταν μαέστρο, φοβερή φυσιογνώμη δηλαδή. Και πήγαινε και τραγουδούσα τραγούδια που ήταν Λατινική Αμερική δηλαδή. Και ερχόταν ο Κατσαρό και με συνόδευε με το σαξόφωνο. Ήταν καταπληκτικό. Αυτό ο άνθρωπο ήταν ο μόνο άνθρωπο που πώ με αγάπησε και το πώ μου φέρθηκε. Άρα, μιλάμε, γνωρίζεστε δεκαετίες. Μιλάμε τώρα ναι. 1957. Ένα αγαπημένο μου τραγούδι σας, που θεωρώ ότι είναι ερωτικό και που παίζεται μέχρι σήμερα, είναι το «Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο». Μου είχε κάνει εντύπωση που αυτό το τραγούδι το 1980 το είχε τραγουδήσει ο Δάκης και ήταν υποψήφιο και ήταν και φαβορή να πάει στη Eurovision. Δε, δε, δε. Ε. Δεν ανταλάμε αυτό είναι γνωστό. Είναι γνωστό, είναι ιστορία. Και μου έκανε εντύπωση που δώσατε τραγούδι για να πάει σε ένα διεθνή διαγωνισμό. Πρέπει δεν να θα... έχουμε και ορό να αυτό. Δεν θέλω να το συζητήσω. Πάντω δεν είχατε πρόβλημα να πάει στην Eurovision το τραγούδι, αυτό κατάλαβα. Ναι, αλλά γιατί όμω το έκανα. Γιατί ήταν πριν ένα, έναν χρόνο, ήταν να πάει το, ένα δικό μου. Και δεν πήγε. Άλλο δικό σα. Ε, που ξέρουμε, που το βγάλατε. Ναι, ναι, δεν θέλω να τα συζητήσω. Ναι. Πάντως... Γιατί Κοίταξε να δεις κάτι. Ε, είχα το αν αγάπη μου. που το είπατε στην ταινία. Ναι, το οποίο όμω αυτό μου το είχαν κόψει. Στην ταινία, στο Μοντάζ, Ναι. ναι γιατί ήταν. τέλο πάντων. Ε, είπαν ότι ήταν ρατσισμό, α πούμε. Σα πήκρανε πάντω που κόψανε το τραγούδι από την ταινία. Ε, εντάξει, δεν το κάνουμε όμω. Δεν θέλω να το κάνω ένα συζήτηση. σω. Ίσως ίσως λέω, το νούμερο ένα αγαπημένο τραγούδι του κόσμου από τα δικά σας, που έχει έτσι μια περίεργη δύναμη στον κόσμο, είναι το από το αεροπλάνο. Εσείς το νιώθετε αυτό? Ε, βέβαια, γιατί σήμερα το μήνυμα του είναι ότι οι δοκιμασίες που έχουμε είναι, μην βουνά, βουνά Είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Αν λοιπόν αυτά δεν τα μικροποιήσουμε, χάνουμε την επικοινωνία μας, χάσουμε την εκτίμησή μας. Αν τα μικροποιήσουμε όμως, μπορούμε να έχουμε καλή επικοινωνία. Αυτό είναι το αεροπλάνο, αυτό είναι το μήνυμά του δηλαδή. Κύριε Χατζή, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το αποψηρό τα τέτ. Να ευχαριστήσουμε και το ξενοδοχείο με την τεράνια στη Λεμεσό που μας φιλοξένησε, το Δήμο το Δημοσθένους που είναι και πολύ καλός σας φίλος από ό,τι ξέρω και σας ε, αγαπά ε, ε, πολύ. Ε, τον εκτιμώ πάρα πολύ όπως Πώς να σου πω, και την οικογένειά του, είναι, ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Όπως και, και τον Παπαδόπουλο. Τι να σου πω γι' αυτό. Το που... Μάριο τον Παπαδόπουλο. Μάριο, ναι. Που κάνετε μαζί τη συναυλίες. Που, ε, όχι τώρα, για... χρόνια. Από πολλά, πολλά χρόνια. πολλά χρόνια. Αλλά ο, ο Δημοσθένη είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, ε, του αγαπώ και του δω. Αλλά το Δημοσθένη είναι. που έχετε αδυναμία. Είναι. Φι... πώ το λένε. Ναι. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά Ευχαριστίες και σε εσά που ήσασταν και απόψε μαζί μας Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα Κυριακή 6 και 45 τέταρτες στον Α Να είστε καλά, καλό σας βράδυ